παιδιά, είμαι ο Τζόνι Μιχερίνας και καλώς ορίσατε στη νέα σεζόν την οποία θα ξεκινήσουμε σήμερα με τούτο το fact video. Το θέμα του σημερινού fact video λοιπόν είναι η δουλειά μου. Για όσους βλέπετε βίντεο μου πρώτη φορά, να σας πω ότι η δουλειά μου βασίζεται πάνω στον τουρισμό. Το μόνο οικονομικό παράγοντα που έχει μείνει πλέον στην Ελλάδα. Θα πείτε, α, τι ωραία, γνωρίζεις κόσμο από άλλες χώρες, διαφορετικές κουλτούρες και έτσι. Δεν είναι αυτό που φαίνεται. Ξέρετε τι είναι, να έχεις 8 τραπέζια, να είναι το ένα βρώμικο και όλα τα υπόλοιπα 7 καθαρά και να μπαίνει μέσα μια οικογένεια και να κάθεται στο βρώμικο το τραπέζι ενώ υπάρχουν άλλα 7 καθαρά. Ξέρετε τι είναι να πρέπει να κυνηγάς παιδάκια για να μην παίζουν στην πισίνα. Ξέρετε τι είναι να σας μιλάνε ιταλικά ή γερμανικά, λες και καταλαβαίνετε. Χριστέ και Παναγία μου, είμαι ήλωτας. Διάβαζε! Σκάσε! Εκπαιδεύομαι κι εγώ κακομοίρης εδώ στην Άγκο λοιπόν, ώστε να μπορέσω να προσφέρω υπηρεσίες σε τουρίστες. Μάλιστα, τουλάχιστον δεν είμαι μέρος της βιομηχανίας, διότι δεν δουλεύω σε ξενοδοχείο αλλά σε μαγαζί. Καλά, μέσα στα ξενοδοχεία είναι χάος, δεν μπορώ να πω τίποτα. Απλά φανταστείτε ότι στο τέλος οι Έλληνες θα είμαστε οι μόνοι που δεν πάνε διακοπές. Φέτος άκουσα ότι μέχρι και οι Πακιστανοί πάνε πλέον διακοπές. Απλά φανταστείτε τον Έλληνα να περιποιείται έναν Πακιστανό. Και το κακό είναι ότι έχουμε να κάνουμε με όλους τους παγαπώντιδες. Να μου πεις για αυτή διαφημίζεται εικός, αλλά γιατί να έρχονται μόνο τέτοιοι. Τι να κάνουν οι ανθρώποι ρε μαλάκα, δεν έχουν ήλιο στην πατρίδα. Εντάξει πες, ο Εγγλέζος δεν έχει ήλιο, ο Γάλλος δεν έχει ήλιο, ο Γερμανός δεν έχει ήλιο, οι Σκανδιναβοί δεν έχουν ήλιο. Ο Ιταλός που έχει το ίδιο κλίμα ακριβώς με την Ελλάδα, γιατί να έρχεται στην Ελλάδα. Γιατί συμφέρει να έρθουν στην Ελλάδα για Σαββατοκύριακο παρά να κάτσουν εκεί, είναι ακριβά. Α, ναι. Το άλλο που το πας. Έχεις ένα ωράριο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα ξύνεις τα αρχίδια σου και τελευταία ώρα της δουλειάς σκάει πελατεία. Και δεν περνάει και η ώρα με τίποτα ρε πούστη. Είχε δίκιο εκείνος ο φίλος του πατέρα μου. Είμαστε ελεύθεροι δούλοι. Πού να σου γαμίσω, ακόμα δεν αργήσαμε. Και επί τη ευκαιρία με τις μαλακίες του κλεκλέτου, είτε σπούδαζα νομική, είτε οικονομικά, είτε φιλολογία, είτε μαθηματικός ή φυσικός και πάλι την ίδια δουλειά θα έκανα. Ξέρετε πόσοι σπουδάζουν δικηγόροι και καθηγητές και δουλεύουν σερβιτόροι στις καφετέριες. Και η φάση ποια είναι. Είναι πόσοι άνθρωποι που σπουδάζουν καθηγητές δεν βρίσκουν δουλειά και ταυτόχρονα είναι σχολεία που έχουν έλλειψη καθηγητών. Όπως και ένα εδώ... στην κο. Δεν την μπορώ άλλο αυτή τη δουλειά ρε πούστη. Του χρόνου νομίζω πως θα καταθέσω τα χαρτιά μου για να περική σύνταξη. Για τρελό χαρτο. Ελπίζω όσοι σπουδάζετε να καταφέρετε να κάνετε αυτό που σπουδάζετε και αν το αγαπάτε ακόμη καλύτερα. Εγώ πάλι αυτό που αγαπάω δεν πιστεύω πως μπορώ να το κάνω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, δεν σταματάω να ελπίζω. Αυτά για σήμερα παιδιά. Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη.